Βρισκόμαστε έξω από την εκκλησία της Αγίας Κατερίνης στο Σουέζ. Σήμερα 23 Αυγούστου 1987. Ο Άμπντου ακόμα υπάρχει στην εκκλησία. Αν τα κάνεις ένα Άμπντου. Είναι σαν να κάνει. Εν τα γέτσε τα χαμσίν. Ο Άντακ τα λατίν σαν να ένα, τα νένο τα λατίν. Γεια σαλάμ. Εν τα μαψού τα Άμπντου. Άμπντου, μπόκρα χαίγε ασύ εσένα. هعمله كنيسة هنا ها كان هيجي النهارده بس كان عنده شغل ها فممكن تكلمنا حاجة كده عشان الكنيسة يا عبدو المكان هنا لما مشي للعنيين أنا فجأة لوحدي هنا والحرب كان سوق السويس كله كان في حرب وأنا استنيت فريق كتير قلت أنا وفاكرين هنموت هنا في كتير في يوم البرنامج كان هنا استنيت وبابياني أنا هنا وياه وكان زكريا كان زكريا في 30 سنة هنا في الكنيسة مش عارف تسيبه إذا كان الكنيسة دي زي ما كنت أحسن من البيت بتاع أبويا بس زي يعني هنا دلوقتي قلبي مبسوط مش عارف نروح مطرح تاني وربنا إن شاء الله يعمل كويس ونشوف كده كمان اليونانيين اللي راح يشوفوا عشان يكونوا كويسين بخيرهم ويسمع عليهم كويسين الحمد لله. Εκεί έχουν πάρει τον Άμπντου, μαζευτήκανε. Ο Άμπντου μιλάει και ελληνικά, σημειωτέω, έχει μάθει φυσικά μετά από 32-33 χρόνια που βρίσκεται μαζί μας. Άντε, πέστε τι ώρα τι έχετε να πείτε. Ελληνικά για να ακούσει τον Άμπντου. Μιλάει ελληνικά. Κοιμάται εδώ λέει και είναι εντάξει. Απλώνει μια κουβέρτα πιθανόν. Καταλαβαίνει καλά ελληνικά. Έχουν πολλά να θυμηθούν όλοι. Από πάνω το προσκοπείο μας. Κλειστό το έχουν. Κλειστό. Οι σκάλες του σχολείου από την πίσω μεριά. Η θέση που ήταν το καμπανάκι. Δεν υπάρχει καμπανάκι. Η εκκλησία ξανά από την άλλη πλευρά, με το καμπαναριό. Η είσοδος στο ιερό. Και το Σαντικλέρ, ο κινηματογράφος του Σαντικλέρ, η άποψη του Σαντικλέρ. Το παραθυράκι που κόβαμε τα εισιτήρια και η είσοδος του χειμερινού κινηματογράφου του Σαντικλέρ. Και παρακάτω η είσοδος του θερινού κινηματογράφου του Σαντικλέρ. Τράπεζα, το Bank Mestre.
και προχωράμε προς το ξενοδοχείο μας. Απέναντι το Μπελέρ, το υποστηλώνουν βέβαια. Έχουμε και το Σούσου. Άτος ο Σούσου. Σούσου. Το γωνιακό. Το ζαχαροπλαστείο. Κάνει και τα σαντουτσάκια. Μπαίνουν τώρα δύο κυρίες μέσα. Πάνε για μπασμπούσα. Αυτό που κρατάει η Αλίκη είναι μάγκα. Πόσο έχει αυτό, Αλίκη? 2,5 λίρες. Ο Τάσος Καρύδης. Και άλλοι πολλοί. Θέλω να του δείξω που έμενε. Ο Ρουμελιώτης. Καλά, φυσίτε εκεί. Είμαι στο βάθος, την πολυκατοικία που μένει ο Σούνιος, Μανιατάκη. Στο βάθος βγαίνουμε στη θάλασσα. Τύρες εκεί. Αυτή είναι η λέσχη μας. Δίπλα το British School, το αγγλικό σχολείο. Δεν πρέπει να είναι η Αμαραντίδη αυτή, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Είναι κοντά στην ελληνική λέσχη. Η λέσχη και η είσοδος του British School εκεί. Δρόμος για το Cecil Rex Καμπανό. Εδώ τι είναι κάτω? Μεγάλικο. Το μεγάλο αυτό. Ένα άγαλμα εκεί πέρα καινούριο τώρα, δείχνει προς τη θάλασσα. Είναι η Ερυθρά θάλασσα από εδώ μεριά. Αυτή είναι η Ερυθρά. Ναι. Τελεσέψ. Από εδώ, το άγαλμα του Τελεσέφς δεν είναι εδώ. Ήταν στο Πορτεοφίκ. Είναι στο Πορτεοφίκ. Παλαιότερα ήταν οι συνδρομικές γραμμές. Βλέπεις το βάθος είναι, στο βάθος είναι το γκαράζ του Βαλίνη εκείνο, το φέρνω τώρα κοντά. Να το γκαράζ του Βαλίνη είναι αυτό. Μία άποψη από τον Άι Γιώργη. Είναι από το πίσω μέρος της εκκλησίας. Ο Άης Γιώργης πάλι από την άλλη πλευρά. Από την προστινή πόρτα του Αγίου Γεωργίου, η είσοδος.
Είναι κλειστή, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Υπάρχουν σπίτια που ακόμη σώζονται. Τα βλέπουμε τώρα. Διασχίζουμε τώρα το δρόμο και πάμε από την πίσω μεριά των σπιτιών. Σπίτι είναι, είπατε αυτό? Καλέργη, ε! Τι είναι, νούμερο 70? Το Union Sportive στο βάθος. Στο βάθος έχουμε το Union Sportive. Θα δούμε και την εκκλησία σε λίγο. Σε λίγο θα δούμε την εκκλησία. Γυρνώντας το σπίτι της Κουκουλάκη, κόλα του Κουκουλάκη, Κουρμαδιά. Έχουμε και το Κοράνι δίπλα μας. Ακούμε το Κοράνι. Προς το άγαλμα βλέπουμε τώρα. Θα πάμε και εκεί. Μετά έρχονται τις Ιταλίδες, ε! Ιταλίδα, ε! Τι νούμερα ήτανε? Τι
τίποτα, εκεί λέει άλλα πράγματα τώρα φυσικά. Πασχαλίδι. Του Πασχαλίδι είναι αυτά. Ποιο, αυτό, ε. Αυτό εδώ πέρα το δεύτερο μετά. Ναι. Το άλλο μπαλκόνι του Μαρτάκη. Του Μαρτάκη, ναι. Μαρτάκη, μετά προχώρησε λίγο του Κουμπουριού. Ναι. Κάτσε, μη μου φεύγεις. Πουμπουριού, ε. Ναι. Και μετά πρέπει να ήταν του Μάρκου. Μάρκου. Του παπά. Του παπά. Του άλλο δεν θυμάμαι του Σπανίδου. Ναι. Ήταν στον Φούντις, ήταν όχι ο Φούντις. Του Λάμπρου ήταν εκεί για του Φούντις. Στάσου. Ένα λεπτό να το ζουμάρω. Το πρώτο ήταν του Παυλίδη, ε. Ναι, μετά ήταν μια ραπίνα, δεν ξέρω. Μετά ήταν μια ραπίνα. Μαγιορκίνου. Μήτρη που είχε το Μιχάλη, το Μιχάλη, την Κατίνα, του Βαρδί, του Στρατηγού, του Κουκουλάκη του Αθανάση, του Κουκουλάκη, όπως το βλέπω εγώ έτσι, το Κουκουλάκη του Αθανάση. Μετά ήταν πάλι μια αραπίνα. Αραπίνα, είχαμε και αραπίνες πολλές. Εγώ νόμιζα πως ήταν όλο Ελληνίδες εδώ. Δεν θυμάμαι τις πρώτες Ελληνίδες εδώ. Ναι. Μετά του... Του Κωνσταντινίδη, είχε και του Χουάκου, ναι. Του Καστρίκη. Ναι. Και του Παπά. Ναι, μπράβο. Ήταν του Σουραμπή, του Παπά, ήταν και το τελευταίο το γωνιακό. Σκότη εκεί ήταν. Όχι, Σκότη, δεν ξέρω αν ήρθε μετά. Σκοκκίνου, όχι τη Σκότη, και είναι από πίσω τη Σκοκκίνου, ε. Ναι, από πίσω. Ναι. Η άλλη πάντα. Μάλιστα. Του Σουρανί, ε. Με... του Λαμπριανού. Του Λαμπριανού, βέβαια αυτές οι πληροφορίες είναι από πότε, από το 57, ε. Μέχρι το 57 που ήμουν εγώ. Μέχρι το 57. Μετά δεν ξέρω ποιοι μένανε. Ναι, μετά πρέπει να έρθαν άλλοι, γιατί ναι, εδώ γιατί... θυμάμαι εγώ δεν έμεναν αυτοί. Έμεναν εγώ, που βλέπουμε, τι ήταν το ατελιέ αυτό, ε. Ναι, εδώ πέρα. Το ατελιέ. Αυτό το μαντρωμένο και γύρισε λίγο και αριστερά του. Δεξιά μου εδώ, ε. Ναι. Όλο το εργοτάξιο, ναι. Όλο. Και ο δρόμος αυτός πρέπει να οδηγεί στο άγαλμα. Ναι. Η είσοδος του εργοταξίου είναι αυτή. Να και η καμπάνα που χτυπούσε στις 12. Ε, στις 12. Ποια σπίτια ήταν για πέστε μου, να θυμάμαι. Το Καλέργη και το Καλοδούκα. Καλέργη, Καλοδούκα. Ναι, του Τρί. Του Τρί, του Καλοδούκα. Του Αραλιού. Του Αραλιού. Του Καβαλιέρου. Κουκουλάκι. Ήδη μπαίνει μέσα τώρα, λέει, θέλει να φωτογραφίσει τον κήπο. Του σπιτιού του Παναγιώτη του Σαραγά. Έλα, η Αλίκη είναι μέσα. Είναι ήδη η Αλίκη μέσα. Αλίκη, έλα, είναι ήδη μέσα η Αλίκη. Έλα, το χώμα το πήρες που θέλει. Όχι, έλα να με πάρει. Η Αλίκη μαζεύει χώμα. Πολύ ωραία. Τι θα το κάνεις το χώμα, Αλίκη? Ενθύμιο από το σπίτι. Ωραία. Την πλευρά του Union Sportif προς τις 2 πλάς. Στο Union Sportif βλέπουμε το γήπεδο του μπάσκετ, τα καλάθια δεξιά μας. Και πάμε για το γήπεδο που κάναμε τις γυμναστικές επιδείξεις. Παίρνουμε και το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Θα το δούμε σιγά σιγά όλο το γήπεδο. Προχωράμε όλο το γήπεδο και οι κερκίδες ξανά από εδώ μεριά.
Αυτή είναι η πλάζ. Τα καραβάκια, τα κότερα, οι βάρκες, τα καράβια που περνάνε από εκεί απέναντι από το κανάλι. Μπάνια. Δεν ξέρω αν καταφέρουμε και δοκιμάσουμε να βγούμε από εκεί. Είναι τα γαλλικά μπάνια εκείνα, πιο καθαρά πιθανότατα. Και το κανάλι, το διαχωριστικό είναι, έχει ανοιχτεί πια και απέναντι, τόσο κοντά. Στην πλάζ, στη γαλλική. Απέναντι βέβαια είναι η ελληνική πλάζ. Έχουμε ήδη ένα πέρασμα καραβιού αυτή τη στιγμή, να το και παρακολουθήσουμε. Προχωράει το καράβι αυτή τη στιγμή. Ακριβώς βλέπουμε τη Φάγκουα. Βέβαια, διαφορετικότατη, όχι διαφορετική. Βλέπουμε σπίτια που βρίσκονται ακριβώς απέναντι από τη Φάγκουα. Όποιοι τα δουν θα γνωρίσουν αν είναι δικά τους, δεν θυμόμαστε.
βρίσκεται όλη η ομάδα που ήρθαμε στο Σουέζ για να παρακολουθήσουν το γάμο. Τάνι. Ouais, c'est bon, à la fin.